να δούμε και να συνομιλήσουμε με τον Ραφαήλ Μπιλίδα. Το λέω σωστά? Σωστά το λέω. Ραφαήλ, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, ο Ραφαήλ, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, είναι μια περίπτωση ενός ολοθετικού ακτιβιστή, ο οποίος το 2014 διαγνώστηκε θετικός στον ιό. Mm-hmm. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να συνομιλήσουμε μαζί του είναι γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική περίπτωση, όπου μέσα από την αποδοχή και το μοίρασμα κατάφερε να δείξει τι ακριβώς και πόσο βοήθεια μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος είναι θετικός στον ιό. Τι έκανε, μίλησε με την μητέρα. Θέλω να πω ότι. Μέσα στο σοκ, φαντάζομαι, του ακούσματος ότι βρέθηκε θετικός, ο Ραφαήλ μπόρεσε και προφανώς είχε και η οικογένειά του αυτό το περιβάλλον, ώστε να το μοιραστεί. Βλέπουμε εδώ και από το σποτάκι που έχουν φτιάξει για τη στέγη, μάνα και γιος, ο Ραφαήλ είναι. Καλό μεσημέρι, Ραφαήλ. Το παλεύουμε πάρα πολύ, αυτό, αν μπορέσουμε λοιπόν, να το αποκαταστήσουμε. Παρόλα αυτά όμως να πούμε δύο κουβέντες, γιατί πραγματικά έχει το νόημά του μέρα που είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα σποτάκι που έγινε έχει να κάνει... Έγινε το Δεκέμβριο του 2019. Αυτό. Έχουμε φτάσει στο 22. Υπάρχει ακόμη το στίγμα. Αυτά τα σποτάκια δεν γίνονται έτσι. Υπάρχει ένας λόγος. Εδώ είναι πρώτα το κομμάτι να σε αποδεχτεί η οικογένειά σου, να σε στηρίξει. Και μέσα μετά υπάρχουν πλέον φάρμακα. Υπάρχει αγωγή. Ακριβώς, Μάρτιν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι είναι άλλο πράγμα ο ιός, ο HIV, και είναι άλλο πράγμα το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, το AIDS δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, όπως αρκετοί οροθετικοί μπορούν να πούν, με καθημερινή φαρμακευτική αντιρετροϊκή αγωγή μπορούν να ζήσουν μια κανονική ζωή. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν ο ιός. Ο ιός μπορεί να σε προσβάλλει, ζεις μια κανονική ζωή, είναι μια χρόνια ασθένεια. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις AIDS. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και είναι καλό ακόμα και το 2022 να το υπενθυμίζουμε. Και κάτι που έχει ενδιαφέρον και μου έλεγες νωρίτερα είναι ότι έρχεται Εθνικό Μητρό Ασθενών με HIV. Αναφέρθηκε σήμερα με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα του AIDS από το Υπουργείο Υγείας ότι έρχεται λοιπόν το Εθνικό αυτό Μητρό και επίσης κάτι το οποίο αφορά και τους ανθρώπους είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φαρμάκων. Μάλιστα. Μας ακούει ο Ραφαήλ, μπορούμε έστω να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κάνουμε έτσι μεγάλη προσπάθεια. Χαιρόμαστε που έστω και τηλεφωνικά μπορούμε να τα πούμε. Σχεδόν έχουμε περιγράψει τη συνθήκη σήμερα, Ραφαήλ, αλλά το πολύ σημαντικό είναι να μας πεις εσύ πώς το βιώνεις. Τι να σας πρωτοπώ. Αρχικά, για όλη αυτή η ιστορία με το να μιλήσω δημόσια για το θέμα του HIV... είχε να κάνει με το κομμάτι του στίγματος, το οποίο δυστυχώς επιμένει ακόμα και στις μέρες μας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά με έναν όχι και τόσο μαγικό τρόπο οι αντιλήψεις συνεχίζουν να μένουν σε... Γιατί ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, Ραφαήλ? Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, αλλά αν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε έναν βασικό λόγο για τον οποίο όλο αυτό το στίγμα διαιωνίζεται, αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Mm-hmm. Η ρίζα του προβλήματος είναι εκεί. Διότι τα νέα άτομα δεν έχουν κάπου να στηριχθούν. Το κομμάτι του σεξ είναι ένα θέμα ταμπού δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας. Και εκεί που το σχολείο, το ελληνικό σχολείο, θα έπρεπε να παρέχει αυτή τη στήριξη στους μαθητές, δεν το κάνει δυστυχώς, έτσι. Οπότε έχουμε κόσμο να νομίζει ακόμα ότι ο HIV είναι μια καταληκτική νόσος, να φοβάται να συναναστραφεί ένα οροθετικό άτομο. Πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν, έτσι, με τη σημερινή πραγματικότητα. Ραφαήλ, είπες αρκετές φορές τη λέξη στήριξη. Πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της στήριξης και της πλωσίωσης για έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει θετικός στον HIV? Εγώ το κομμάτι της στήριξης το ανέφερα περισσότερο στη στήριξη της νέας γενιάς στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι. Τη στήριξη τη χρειαζόμαστε όλοι σε πολλά και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας. Στο κομμάτι της σεξουαλικής υγείας, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τον HIV, έχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουμε, αν είμαστε σεξουαλικά ενεργοί και ενεργές. Σε αυτό χρειάζεται στήριξη και η στήριξη είναι η γνώση. Τώρα από εκεί και πέρα, για ένα οροθετικό άτομο, η στήριξη την οποία εγώ προσωπικά βρήκα, τη βρήκα μέσω της θετικής φωνής, που είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας. Εκεί πέρα κατάφερα να ενημερωθώ έτσι, για το τι συμβαίνει πραγματικά σήμερα. Ένιωσες ότι αποκλείεσαι από κάποια πράγματα μέσα στη ζωή όντας οροθετικός? Κοιτάξτε,
ο αποκλεισμός είναι κάτι το οποίο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί και δυστυχώς συμβαίνει ακόμα σε πολλές εκφάνσεις της ζωής. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει είτε με τον εργασιακό χώρο, είτε μπορεί να έχει να κάνει με τις σχέσεις, τις διαπροσωπικές. Έτσι. Με αυτό το στίγμα παλεύεις καθημερινά, ναι. Εάν είσαι ανοιχτά αρρωθετικός. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα άτομα δεν μιλάνε ανοιχτά. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο πραγματικά εγώ δεν το γνώριζα ή εν πάση περιπτώσει δεν μου είχε εντυπωθεί. Όταν ένας οροθετικός λαμβάνει την αγωγή του, πώς λέγονται αυτά, αντιρετροϊκή αγωγή. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά τον καθιστά και μη... Δεν μεταδίδει τον ιό όσο λαμβάνει αυτή την αγωγή. Για να το πούμε πιο ξεκάθαρα... Οι νέες λοιμώξεις HIV δεν έχουμε από τους διαγνωσμένους οροθετικούς, αλλά από άτομα τα οποία έχουν τον ιό και δεν το γνωρίζουν. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ένα άτομο που ζει με HIV το γνωρίζει και παίρνει φαρμακευτική αγωγή, κάνει δηλαδή κάτι γι' αυτό, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό, ακόμα και αν κάνει απροφύλακτο σεξ. Άμα παίρνει αυτή την αγωγή... Επομένως, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι ακριβώς, και της γνώσης και της αγωγής. Προφανώς. Ακριβώς. Και αυτή την αγωγή, αυτή η αγωγή δίνεται δωρεάν από το ελληνικό κράτος, έτσι. Και εννοείται το ότι αν έχεις διαγνωστεί με HIV, εσύ έχεις πρώτα ένα προσωπικό όφελος. Έτσι, mm-hmm. Γιατί ρυθμίζεις τη δική σου υγεία πρώτα. Αλλά ταυτόχρονα έχει έτσι ένα διτό αποτέλεσμα στο ότι και προστατεύεις τη δική σου την υγεία για να μην εξελιχθεί σε AIDS, αλλά και προστατεύεις τους άλλους. Οπότε σε αυτό νομίζω χρειάζεται να μείνουμε, στο ότι τα οροθετικά άτομα δεν είναι απειλή για τη δημόσια υγεία. Και ξέρεις κάτι, θέλω να δώσεις και τα φιλιά μας στη μαμά. Και γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλα ενδεχομένως ξεκινάνε και από την οικογένεια και το πώς θα το δεχτεί η οικογένεια και πώς θα το συζητήσετε μεταξύ σας και η στήριξη και η αποδοχή. Ραφαήλ, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.